Σας καλωσορίζω στο τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του αρχαιότερου πανεπιστημίου της χώρας. Το τμήμα μας ιδρύθηκε το 1954 και στεγάζεται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστήμιο Πολυζωγράφου, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι ένα από τα 13 τμήματα της σχολής και έχει ως στόχο την προσφορά γνώσεων και δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στη μετάδοση αλλά και την ανάπτυξη της γαλλικής παιδείας στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Με βάση αυτό το στόχο, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην παροχή θεωρητικής εκπαίδευσης αλλά και πρακτικής κατάρτισης υψηλού επίπεδου στους φοιτητές μας, στους τομείς της γαλλικής γλώσσας γλωσσολογίας, γαλλικής λογοτεχνίας, ιστορίας του γαλλικού πολιτισμού και μετάφρασης μεταφρασιολογίας. Η Φιλοσοφική Σχολή διαθέτει 21 αμφιθέατρα χωρητικότητας 100 έως 300 θέσεων και 35 αίθουσες χωρητικότητας 20 έως 90 ατόμων. Το τμήμα μας έχει προτεραιότητα σε 3 αμφιθέατρα του 4ου ορόφου, το 426, το 436 και το 442, καθώς και σε 3 αίθουσες του 8ου ορόφου, την 825, την 826 και την 827. Η Άουλα, η μεγαλύτερη αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής, βρίσκεται στο 2ο όροφο, στην κεντρική είσοδο του κτηρίου και έχει χωρητικότητα 720 θέσεων. Εδώ γίνεται η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η Άουλα δεν χρησιμοποιείται για μαθήματα, αλλά για διάφορες εκδηλώσεις, ημερίδες, ομιλίες, καθώς και για τις φοιτητικές συνελεύσεις. Εδώ πραγματοποιείται μεταξύ άλλων και η θεατρική παράσταση του τμήματός μας, που αναλαμβάνει να προετοιμάσει ο τομέας γαλλικής γλώσσας και γλωσσολογίας. Συμβάλλει στην εκμάθηση της γαλλικής με βιωματικό τρόπο και στην προβολή και εξωστρέφεια του τμήματός μας. Από το 1986 ως σήμερα έχουν γίνει 17 παραστάσεις. Γεια σας, είμαι η Αργυρό Μουστάκη, είμαι η Διευθύντρια του τομέα Γαλλικής Γλώσσας Γλωσσολογίας. Σας καλωσορίζω στο γραφείο μου. Εδώ όλη τη διάρκεια του χρόνου έρχονται οι φοιτητές για να δουν τα γραπτά τους, κυρίως κατά τις 3 μεγάλες εξεταστικές περιόδους. Έρχονται για να τους βοηθήσουμε στο να επιλέξουν το διδακτορικό ή τις μεταπτυχιακές σπουδές που τους ταιριάζει, όταν χρειάζονται να φύγουν με Εράσμους στο εξωτερικό. Τέλος, η συνεργασία είναι συνεχής και αδιάλειπτη με τους φοιτητές που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, δυσλεξία ή άλλα θέματα. Πάντα με τη συνεργασία του Κέντρου Προσβασιμότητας. Το αμφιθέατρο 442 που βλέπετε είναι εξοπλισμένο με ψηφιακή κάμερα για τη ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων μας. Το πιο μικρό αμφιθέατρό μας, το 426, στην αίθουσα 825 και 826 υπάρχει ασύρματη πρόσβαση στο ίντερνετ, υπάρχει προτζέκτορας και οθόνη, ώστε να γίνεται προβολή κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Λέγομαι Ελένη Τζιάφα, είμαι επίκουρη καθηγήτρια του τομέα μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το Εργαστήριο Πολυμέσων για την Επεξεργασία Λόγου και Κειμένων του Τμήματος εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες όλων των τομέων, του τομέα γαλλικής λογοτεχνίας, γαλλικού πολιτισμού, γλωσσολογίας διδακτικής και μετάφρασης. Προσφέρει μαθήματα που αφορούν τις νέες τεχνολογίες. Στους χώρους του εργαστηρίου πραγματοποιούνται εργαστηριακές ασκήσεις με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες. Το εργαστήριο στεγάζεται στον 6ο και τον 7ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, στις αίθουσες 643 και 725 αντίστοιχα. Η αίθουσα 643 είναι εξοπλισμένη με έναν διαδραστικό πίνακα και 21 θέσεις εργασίες. Η μονάδα προσβασιμότητας του ΕΚΠΑ έχει τοποθετήσει επίσης έναν ειδικό υπολογιστή ΑΜΕΑ, το οποίο εξυπηρετεί φοιτητρίες και φοιτητές με δυσκολίες όρασης. Η αίθουσα 725 είναι μια αίθουσα αυτομάθησης με 8 θέσεις εργασίας και 2 θέσεις εργασίας για το προσωπικό. Επιπλέον, στην αίθουσα 725 υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός για τη δημιουργία διαδικτυακών ραδιοφωνικών εκπομπών. Το web radio του τμήματος ονομάζεται Francophonics.
Το εργαστήριο, πέρα από τα μαθήματα που φιλοξενεί στους χώρους του, διοργανώνει σεμινάρια που απευθύνονται στην ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, σε μέλη του τμήματος αλλά και του ΕΚΠΑ, σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε διηγητικούς υπαλλήλους. Πρόκειται για σεμινάρια επεξεργασίας ψηφιακού ήχου, δημιουργίας βιντεοδοκιμίου και άλλων εργαλείων νέων τεχνολογιών, τόσο για τους προπτυχιακούς όσο και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος. Στο εργαστήριο 643 γίνονται μαθήματα επιλογής που απαιτούν τη χρήση υπολογιστών, όπως παραδείγματος χάρη του τομέα γαλλικής γλώσσας γλωσσολογίας σε προπτυχιακό επίπεδο, διορθωτική φωνητική με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ιδιωτισμοί στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας και στη μετάφραση, σύνταξη ρημάτων της γαλλικής κτλ., αλλά και μεταπτυχιακό, η έννοια της αλληλοκατανόησης για τη διδασκαλία της πολυγλωσσίας κτλ. Γίνονται επίσης τα μαθήματα μετάφρασης, μεταφραστικά εργαλεία, οπτικοακουστική μετάφραση, ανάλυση και παραγωγή λόγου, καθώς και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για τη διδασκαλία της γαλλικής. Γεια σας, ονομάζομαι Άννα Πάστρα, είμαι η γραμματέας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη γραμματεία του τμήματος, η οποία βρίσκεται στον τέταρτο όροφο. Εδώ είναι ο χώρος υποδοχής των φοιτητών. Στο τμήμα υπάρχουν 3.000 εγγεγραμμένοι φοιτητές. Στόχος της γραμματείας είναι η άμεση και σωστή εξυπηρέτηση των φοιτητών, των μελών και η γρήγορη και σωστή διεκπαιρέωση των εγγράφων. Από το Δεκέμβριο του 1984 στον Αύγουστο του 1987, η βιβλιοθήκη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στεγάστηκε στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της Οδού Αραχώβης, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον ένατο όροφο του νέου κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης εμπλουτίστηκε και εξακολουθεί να ενισχύεται συστηματικά με τα κονδύλια από τον προϋπολογισμό του τμήματος, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων παλιότερα, από τα κονδύλια των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και από τις δωρεές καθηγητών, συνεργατών του τμήματος και απλών φίλων αναγνωστών. Με την πάροδο του χρόνου συγκεντρώθηκε αξιόλογο επίλεκτο υλικό περίπου 30.000 τόμων βιβλίων, περισσότεροι από 115 τίτλοι περιοδικών και οπτικοακουστικό υλικό. Άστοτε πρόεδροι του τμήματος και οι διευθύντριες της βιβλιοθήκης προσπάθησαν και πέτυχαν να ενισχυθεί με εξειδικευμένο προσωπικό τρεις βιβλιοθηκονόμους. Φρόντισαν επίσης για τη δημιουργία ενός χώρου ζωηρού, φιλικού και μοντέρνου, που θα προσέλκυε το ακαδημαϊκό κοινό και θα συνέδεε άρρηκτα τη μελέτη, τη διδασκαλία, τη μελέτη και την έρευνα. Η καθημερινή αλληλεπίδραση των βιβλιοθηκονόμων με τους διδάσκοντες, τους προπτυχιακούς και τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τους ερευνητές, αποτέλεσε τη βάση για την εξειδίκευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης. Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται ανεκτήμητη τώρα που το προσωπικό αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις σε ένα μεγάλο και ενιαίο χώρο όπως η νέα βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής, που υποδέχτηκε τη συλλογή της παλιάς βιβλιοθήκης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Η νέα βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής ευνοεί την διεπιστημονική έρευνα, προσφέρει στο κοινό της και ιδιαίτερα στους φοιτητές του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ψηφιακές υπηρεσίες που αποδείχθηκαν πολύτιμες κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού. Περιμένουμε με ανυπομονησία την ώρα που θα γεμίσει και πάλι η βιβλιοθήκη με τους φοιτητές μας. Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα από τα πιο ισχυρά, δραστήρια, λαοφιλή, δυναμικά και εξωστρεφή τμήματα της σχολής μας. Οι δράσεις του τμήματος, δράσεις εκπαιδευτικές, επιστημονικές, ερευνητικές και ευρύτερα ακαδημαϊκές, διοργανώνονται πάντοτε με μέρημνα και ευθύνη, μεθοδικά και συστηματικά από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος. Την χάνουν παράλληλα δε της αμέριστης συμπαράστασης και αποδοχής των φοιτητών του τμήματος, φοιτητών προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών. Είχα την ευτυχή συγκυρία να συμμετάσχω πρόσφατα
σε μια διαδικτυακή τελετή ορκομοσίας μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στο πλαίσιο ενός διακρατικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που το τμήμα έχει οργανώσει. Και εκεί, εν της πράγμαση, κατενόησα τη δυνατότητα και τη δυναμική αυτής της γόνιμης σύμπραξης των Ελλήνων και Γάλλων ακαδημαϊκών διδασκάλων. Κυρίως όμως χάρηκα να διαπιστώνω ότι απόφοιτοι του τμήματος, απόφοιτοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του τμήματος, αλλά και διδάκτορες του τμήματος έχουν ήδη αναζητήσει και με επιτυχία βρει εργασίες σε επίπεδο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά και σε ακαδημαϊκό πλαίσιο στη Γαλλία. Αυτό είναι κάτι που επικυρώνει τη δυναμική του τμήματος, αλλά και τις αρετές και τις δεξιότητες με τις οποίες οπλίζει τους φοιτητές του, που τόσο ευχερώς μπορούν να αναζητήσουν λύσεις επαγγελματικής αποκατάστασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οφείλω εδώ να υπογραμμίσω και την διεπιστημονική διάθεση που διέπει όλα τα μέλη του τμήματος και εξακτηνώνεται βέβαια και στον φοιτητικό κόσμο του τμήματος. Είχαμε την ευκαιρία εκ μέρους της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής να συνδιοργανώσουμε με το τμήμα εξαιρετικές εκδηλώσεις όπου αναδείχθηκαν αυτές οι διεπιστημονικές αρετές των μελών και των φοιτητών του τμήματος. Εθνής προετών διοργανώθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση για το πώς τραγουδιέται η γαλλική ποίηση, όπου χαρήκαμε τους συναδέλφους, διδάσκοντες το τμήμα, να ξεδιπλώνουν τις δεξιότητές τους, τις γνώσεις τους και στο επίπεδο της τέχνης. Φοιτητές δε του τμήματος τραγούδησαν οι ίδιοι, μελοποιημένα και από τους ίδιους, δείγματα της γαλλικής ποίησης. Παρακολουθούμε από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις δραστηριότητες του τμήματος, όπως είναι η ημέρα της γαλλοφωνίας, μια εξαιρετική πρωτοβουλία του τμήματος που συγκεντρώνει τον ενδιαφέρον του συνόλου του ελληνικού σχετικού κοινού. Και πρόσφατα θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να συμμετάσχουμε και σε μια άλλη σχετική εκδήλωση που το τμήμα διοργανώνει στο πλαίσιο της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση με ανάγνωση γαλλικών κειμένων φιλελλήνων. Εξαιρετική και πολύ δυναμική είναι και η συμμετοχή του τμήματος στις εκδηλώσεις που διοργανώνει συνολικά η Φιλοσοφική Σχολή για αυτή την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, όπου το τμήμα μετέχει ενεργά και αναδεικνύει αυτήν την διάσταση της φιλελληνικής παρουσίας. Είμαστε ευγνώμονες και ευτυχείς που ένα τμήμα σαν το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας πυκνώνει το δυναμικό της Φιλοσοφικής Σχολής. Η σχολή στο σύνολό της, σε επίπεδο υλικοτεχνικό, αλλά κυρίως σε επίπεδο φιλικό και συναδελφικό, παραμένει στην διάθεση του τμήματος προκειμένου να διαθέσει χώρους ή να συμπαρασταθεί καθιονδήποτε τρόπο σε όσες από αυτές τις αξιόλογες, τις ξεχωριστές δράσεις οργανώνει κατά καιρούς το τμήμα. Παρακολουθούμε με ξεχωριστό ενδιαφέρον τις επιδόσεις και την πρόοδο των φοιτητών του τμήματος και στα τρία επίπεδα σπουδών και με την ευκαιρία αυτή συγχαίρουμε τόσο το Προεδρείο του τμήματος όσο και τα μέλη του διδακτικού προσωπικού του τμήματος αλλά και το διοικητικό προσωπικό του τμήματος που πάντοτε βρίσκεται σε αρμονική, σε αγαστή συμπαράσταση και συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής. Μία τέτοια αρμονική, δημιουργική σχέση καταγράφει ένα εξαιρετικά δυναμικό και ελπιδοφόρο στίγμα στον ελλαδικό χώρο, αλλά δυναμώνει και ενισχύει και τη διεθνή προβολή και παρουσία της φιλοσοφικής σχολής ανά τον κόσμο.